από την κυβέρνηση να δοθούν εκπτώσεις, γιατί πραγματικά το κόστος για μια οικογένεια τουλάχιστον ήταν πολύ μεγάλο. Ασκήθηκαν πιέσεις και όπως είπε ο κύριος Κέρτσος, πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Μαυρίκο, ο οποίος είναι δήμαρχος στην Σκύρο, δήμαρχος Σκύρου. Καλημέρα. Βλέπουμε ήδη το Θανάση Μαριόλα, ο οποίος βρίσκεται σε παραλία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος έχει σπεύσει. Καλογεράς, Κωνσταντίνος. Θανάση Μαριόλα. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, και τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, ο οποίος είναι τουριστικός πράκτορας, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα για το αν τελικά οι άνθρωποι σπέβδουν τώρα να κλείσουν τα εισιτήρια μετά τις εκπτώσεις, αν βρίσκουν, αν υπάρχουν διαθέσιμα και αν υπάρχει και η δυνατότητα ακύρωσης. Να ξεκινήσουμε λίγο, να δώσουμε το λόγο πρώτα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην και παραλία έξω, και είναι και έξω και έχει και ζέστη. Κωνσταντίνο, ο κόσμος φαντάζομαι έχει κατακλείσει, Ο κόσμος σήμερα ψήφισε παραλία από πολύ νωρίς το πρωί. Από τις 7 η ώρα εδώ η παραλία του Παλαιού Φαλήρου που βρισκόμαστε είχε γεμίσει με λουόμενους, με οικογένειες, με μικρά παιδιά. Κάθε ηλικία ήρθε εδώ από νωρίς το πρωί να απολαύσει το μπάνιο της. Να σας πω ότι βλέπουμε ότι ο κόσμος επιλέγει και τον ήλιο, καθώς ακόμα δεν είναι τόσο έντονες οι ακτίνες όπως είναι τις μεσημβρινές ώρες. Μας είπαν οι περισσότεροι ότι ήρθαν από νωρίς το πρωί για να προλάβουν το κύμα του καύσωνα. Η θερμοκρασία σήμερα εδώ αναμένεται να αγγίξει μέχρι και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Και όπως μας είπαν οι περισσότεροι, πρόκειται να φύγουν τις μεσημεριανές ώρες, να πάνε στο σπίτι τους, όπου θα έχουν και το κλιματιστικό τους και θα βρίσκονται κάτω φυσικά από σκιά. Ενώ να σας πω πως ο κόσμος σήμερα δεν θα κάνει τις δουλειές που συνηθίζει να κάνει το Σάββατο. Ένα μπάνιο στη θάλασσα και μετά κατευθείαν στο σπίτι. Έχω εδώ μαζί μου μια κυρία η οποία και εκείνη ήρθε από νωρίς το πρωί. Τι ώρα ήρθατε στην παραλία? Εγώ ήρθα από τις 7 το πρωί, μπήκα στην θάλασσα. Λίγο πιο νωρίς μπήκα, έκατσα μια ώρα. Κάτσατε μια ώρα μέσα στο νερό και τώρα σκοπεύετε να κάτσετε, να φύγετε? Όχι, κατά τις 10 θα σηκωθώ να φύγω, γιατί βλέπω και ο ήλιος αλλοιώτικος σήμερα. Από τις 9 αρχίζει και τσούζει λίγο. Οπότε, σας άκουσα το λόγο που είπατε από τις 7. Εγώ το κόσμο το είδα πολύ πιο νωρίς. Η θάλασσα ήταν γεμάτη όταν ήρθα εγώ. Εσείς δηλαδή 7 η ώρα όταν ήρθατε, ναι, ήταν γεμάτη με κόσμο. Ασυνήθιστο, άλλες φορές, ίσως αυτή, δεν θα το έλεγα πανικό του. Καύσωνα, εντάξει, το έχουμε συνηθίσει εδώ στην Αθήνα. Μάλιστα. Αλλά καλό είναι και να προσέχουμε λίγο. Όπως βλέπω, εσείς φοράτε και το καπέλο και γυαλιά ηλίου, έχετε μαζί σας νερό αντιλιακό. Βεβαίως, όλα. Εδώ τα έχω. Και αυτά. Εξαιρετικά. Μάλιστα, μου. Όπως βλέπετε, εντάξει, ο κόσμος και ειδικά και τα μικρά νωρίς παιδιά έχουν μαζί τους τα απαραίτητα. Ήρθε και πιο νωρίς ο κόσμος, προφανώς για να φύγει και νωρίτερα να γλιτώσει από την ένταση της θερμοκρασίας. Να σε ευχαριστήσουμε για να μείνεις και εσύ κάτω από τον καυτό ήλιο, γιατί εσύ δεν είσαι με νερά, αντιλιακά, μαγιό και αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι. Μπορείς όμως να τα κάνεις ένα μπανάκι, όντως. Και να πάμε να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα. Δεν έχω μαγιό. Ακριβώς. Και με τον Δήμαρχο Σκύρου, αλλά και με τον κύριο Τσιλίδη. Θέλω να ξεκινήσω, κύριε Τσιλίδη, από εσάς, γιατί είδαμε αυτές τις ανακοινώσεις αναφορικά με τις εκπτώσεις. Βλέπετε τώρα εσείς τον κόσμο πολύ περισσότερο να σπέβδει, να αγοράσει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τις νέες τιμές και υπάρχουν διαθέσιμα, γιατί μπορεί καλές να είναι οι εκπτώσεις, αλλά να μην υπάρχουν τελικά εισιτήρια? Και όχι μόνο αυτό. Προσθέτω και κάτι στην ερώτηση της Μαρίας. Υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι παραπονιούνται γιατί σου λέει ότι εγώ τα έχω κλείσει αρχές Ιουλίου. Και δεν ισχύει η αναδρομικότητα. Γιατί εγώ πλήρωσα, δηλαδή δεν είχα την έκπτωση, ενώ την έχουν αυτοί που παίρνουν από εδώ και στο εξής. Δηλαδή, εγώ που πήγα από νωρίς να προγραμματίσω τις διακοπές μου, γιατί έχω 3 παιδιά, δεν ευνοούμε δηλαδή από αυτό το καθεστώς. Αν το αποτυπώνετε και εσάς σε επικοινωνία σας με τον κόσμο. Καλημέρα σας. Εκπροσωπώ την Ομοσπονδία των Γραφείων Ταξιδίων. Είμαι και πράκτορας. Αλλά θα ήθελα να σας πω θεσμικά πράγματα, τα οποία εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό από τον Ιανουάριο τα έχουμε αναφέρει προς όλους τους συναρμόδιους για την διαδικασία αυτή, δηλαδή το ύψος των τιμών και της ακρίβειας. Είναι γνωστό σε όλους ότι έχει ακριβήνει η υπηρεσία στο χώρο μας από 25 έως 30%. Το πακέτο το τουριστικό επίσης, γιατί συμπεριλαμβάνει εκτός από το πλοϊκό ή και αεροπορικό ή και χερσαία μεταφορά, δηλαδή με τα λεωφορεία τα οποία ανήκουν σε εμάς και τα οποία αυτά δεν στηρίχθηκαν πέρσι από το Υπουργείο Μεταφορών με την αύξηση καυσίμων σε αντίθεση με άλλους κλάδους. Να σας πω ότι η ανακοίνωση που
έγινε πρόσφατα για την αύξηση, για την μείωση ή τις εκτόσεις των πλοίων. Είδαμε και σήμερα από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά ταξιδιώτες να έχουν ταξιδέψει, να ταξιδεύουν με τα εισιτήρια που είχαν ήδη εκδώσει. Εμείς έχουμε πει ότι έχουν εκδοθεί ένας τεράστιος αριθμός πληρότητας των πλοίων μέχρι και τον Αύγουστο. Τα έχουμε πληρώσει, διότι όταν τα εκδίδουμε τα προαγοράζουμε τα εισιτήρια. Άρα όποια έκπτωση έρχεται με οποιοδήποτε συνδυασμό, εάν είναι 5 άτομα, μια οικογένεια πενταμελής, μια παρέα, ή αν έχει την επιστροφή, εάν δικαιούται ή όχι, είναι μια πάρα πολύ μικρή προσφορά. Προφανώς βοηθάει το ψυχολογικό του ταξιδιώτη ότι και καλά μεριμνήθηκε η ακρίβεια να κατέβει προς τα κάτω. Δυστυχώς δεν είναι το πραγματικό γεγονός. Αλλά τι να κάνουμε, έπρεπε αυτό το πράγμα να συστηθεί πολλούς μήνες πριν και όχι μέσα στην τουριστική περίοδο. Ότι όντως οι πελάτες διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να υποφεληθούν, δεν μπορούν, διότι οι εκπτώσεις δεν είναι οριζόντιες. Είναι συγκεκριμένες σε συγκεκριμένους ταξιδιώτες με προϋποθέσεις. Αν είναι Δευτέρα, αν είναι Τρίτη και ούτω καθεξής. Αρκεί να σας πω ότι ένα δρομολόγιο από τον Πειραιά σε ένα νησί της Παροναξίας κάνει 50-60 ευρώ. Άλλο τόσο στοιχίζει να πάει από ένα νησί της Παροναξίας σε ένα άλλο νησί της Παροναξίας που είναι πολύ πιο μικρή η διαδρομή. Άρα, εντάξει, έγινε μια προσπάθεια. Μάλιστα. Καλό είναι να γίνεται νωρίτερα και να είναι πιο αποτελεσματική έτσι ώστε το κοινό να εξυπηρετείται. Μάλιστα. Να μπορούν να φτάνουν οι τουρίστες στα ξενοδοχεία, γιατί και αυτά έχουν πρόβλημα. Μια ανατελεία. Αφενός την ακρίβεια. Παρακαλώ. Για να πάμε και στον Δήμαρχο Σκύρου, στον κύριο Μαυρίκο, να μας πει πώς η Σκύρος εντωμεταξύ έχει καταφέρει να έχει χαμηλές τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Χωρίς να έχει ανακοινωθεί η έκπτωση που υπήρχε. Δήμαρχε. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους σας. Πώς τα καταφέρατε εσείς. Πώς χαμηλά τα τιμολόγια η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία. Εμείς εξυπηρετούμαστε καταρχήν από ένα πλοίο δικό μας. Mm-hmm. Από το 1980 μέχρι σήμερα έχουμε δημιουργήσει στο νησί μια ναυτική εταιρεία λαϊκής βάσης. Ίσως είναι η μόνη στον ελλαδικό χώρο. Και έχουμε μονίμως εκπτώσεις. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί τα τιμολόγια είναι τέτοια, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιος εφοπλιστής. Ο σκοπός της εταιρείας καταστατικά είναι να εξυπηρετεί το νησί με όποιο τρόπο. Κατά συνέπεια λοιπόν, από πέρυσι το καλοκαίρι που αυξήσαμε λίγο το εισιτήριο λόγω της αύξησης των καυσίμων, από εκεί και πέρα, εδώ και 12-14 μήνες δεν έχουν αυξηθεί καθόλου τα εισιτήρια. Άρα σήμερα που μιλάμε, ταξιδεύει κάποιος από την Κίμη για τη Σκύρο με 19 ευρώ. Επίσης, λόγω της αυξημένης ζήτησης που υπήρχε φέτος για το νησί, η Aegean, η οποία μας εξυπηρετεί, έχει τη γραμμή Αθήνα-Σκύρο αεροπορικά, έχει φύγει από τα μικρά αεροσκάφη, τα λικοφόρα που μας εξυπηρετούσε μέχρι σήμερα, και εδώ και 20-25 μέρες η γραμμή εξυπηρετείται με μεγάλο αεροσκάφος, με Airbus. Και μια ερώτηση ακόμα, διότι μας πιέζει πολύ. Ξεκινάει από τα 29. Μια ερώτηση, γιατί μας πιέζει πολύ ο χρόνος, δυστυχώς. Έχετε δει ότι αυτή η διέξοδος που έχετε δώσει ενδεχομένως στους ταξιδιώτες έχει ενισχύσει την προσέλκυση τουριστών στο νησί. Δηλαδή επιλέγουν φέτος πολύ τη Σκύρο επειδή όντως η μετακίνηση είναι πιο εύκολη και πιο οικονομική. Ναι. Από τα στατιστικά στοιχεία που έχω στα χέρια μου από την ναυτική εταιρεία, ο Ιούνιος έκλεισε με 7% αύξηση. Ο Ιούλιος κυμαίνεται ακόμη σε μεγαλύτερα ποσοστά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, εχθές το πρωί, που δέχτηκα κλήση από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, επειδή έχουν μετασταθμεύσει στο νησί 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να βρούμε δωμάτια για τους χειριστές των αεροσκαφών. Μάλιστα. Πραγματικά το νησί έχει εξαιρετικά μεγάλη πληρότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μάλιστα. Να πάνε καλά οι δουλειές λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι και ελπίζουμε και εμείς να πέσουν και άλλο οι τιμές ώστε να μπορεί και ο κάθε συμπολίτης μας να κάνει ένα ταξίδι έστω και για λίγες μέρες να πάρει μια ανάσα. Και είτε είναι με οικογένεια είτε και μεμονωμένα, γιατί οι εκδρομές ζητάνε να μην υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις και να μπορεί ακόμα και ένας μεμονωμένα να μπορέσει. Στυλίδης. Αυτό που είπε και ο πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζητάμε συγγνώμη γιατί ήταν ο χρόνος πάρα πολύ πιεσμένος. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, break.